Με το φακό του Κάλυμνο Ζουνους υποδεχόμαστε τον κύριο Μανώλη Γιανικουρή, αυτή τη φορά όχι ω έναν εργολάβο δημοσίων έργων, που τον γνωρίσαμε πριν από αρκετά χρόνια στην Κάλυμνο, αλλά σαν έναν υποψήφιο βουλευτή τη Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Είναι εδώ μαζί μα, τον καλωσορίζουμε. Καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρήκα. Χαιρόμαστε πολύ που σα βλέπουμε τώρα με άλλη ιδιότητα του υποψηφίου βουλευτή πώς και έτσι αποφασίσατε να μπείτε στην πολιτική, πολιτική σκηνή της χώρας. Μάλιστα. Ε, καταρχήν δεν αποφάσισα τώρα γιατί στην πολιτική σκηνή είμαι από το 1964. Ε, υπηρέτησα τότε ως ιδιαίτερος του πρώτου αντιπροέδρου της Βουλής, του κυρίου Ιάκωβου Διαμαντόπουλου, της χωρεμένου πλέον. Mm -hmm. ε, με το γραφείο μου να είναι μέσα στη Βουλή, να έχω απέναντι μου τον πατέρα του σημερινού Πρωθυπουργού, το Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, το βουλευτή ώρα, το Ροδόπουλο, πρόεδρο του Βουλή, τον κύριο Εφταξία, όλη αυτή τη χώρα. Άρα βαθιά πολιτικοποιημένο, δηλαδή. Ναι, ακριβώ. Ακριβώς. Ναι. ακριβώς. Ε, Αλλά... Μετά από όλα αυτά τα χρόνια και αφού δούλεψα λόγω του ότι τα χρόνια με τα οποία σπούδασα ήταν πάρα πολύ δύσκολα από οικονομική πλευρά. Πολιτικό μηχανικό αναγκάστηκα να μπω στο επάγγελμα πολύ δυνατά και με τη βοήθεια του Θεού, το λέω, με τη βοήθεια του Θεού, κατάφερα να επιτύχω. Θεωρώ τον εαυτό μου ικανοποιημένο με ό,τι έχει φτιάξει και ό,τι μπορεί να δώσει σήμερα στα παιδιά του και στην οικογένειά του. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Ναι. Γιατί το να είναι κανείς, να αισθάνεται Επιτυχημένους είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Άρα λοιπόν ήρθε και η στιγμή να ασχοληθείτε και με την Ή... πολιτική πιο ενεργά. Ήρθε και, ήρθε και η, στιγμή, ήρθε η στιγμή με την εξή έννοια. Ότι παρακολουθώντας την Ελληνική Βουλή, το, προ... το κανάλι της Ελληνικής Βουλής ε, και ακούγοντας τους διάφορους αρχηγούς να μιλάνε ένας αρχηγός που δεν τον ήξερα ήταν ο Κυριάκος Οβελόπουλος, που με συνεπήρε με τον ορθό του λόγο, με την ειλικρίνειά του και με την απόλυτη κατάρτισή του. Αυτό το πράγμα... Γι' αυτό μπο... τον επιλέξατε. Ναι, τον ερωτεύτηκα, τον αγάπησα, τον αγάπησα με όλη τη σημασία της λέξεως, γιατί ο Βελόπουλος για μένα πλέον αποτελεί ένα μέντορα του είμαι ευγνώμων που με δέχτηκε στους κόλπους του στο κόμμα μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή του Βαγγέλη του Φανίδη και της Δήμητρας Κρητικού, η οποία είναι υπεύθυνη του κόμματος ε, στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο με δέχτηκε στο κόμμα, αλλά αυτή τη στιγμή με κατεβάζει και ως υποψήφιο στην περιφέρεια της Ζωδεκανήσου με την έννοια ότι θέλουμε ε, από όλα τα μηνύματα που παίρνουμε η περιφέρεια της Ζωδεκανήσου μας βγάζει βουλευτή και επιχειρούμε να πάρουμε μία έδρα την οποία να εκμεταλλευτούμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτό τον κόσμο που, μας έχει, που θα μας έχει εμπιστευτεί. Μάλιστα. Κυρία Γιάννη εγώ θέλω τώρα να μου πείτε το εξής. Εάν το, ο δωδεκανησιακός λαός σας τιμήσει και σας βάλει στη Βουλή, εγώ θα ήθελα να μου πείτε με τι θα ασχοληθείτε, τι είναι αυτό που σας έχει ενοχλήσει, που θέλετε να αλλάξετε για να γίνει καλύτερη και η πατρίδα μας γενικότερα αλλά κυρίως εδώ τα Δωδεκάνησα. Από την πολιετή ενασχόλησή μου με το επάγγελμά μου είτε ως πολιτικός μηχανικός είτε ως εργολάβος δημοσίων έργων που είναι πολύ σοβαρό επάγγελμα αυτό και έρχομαι να συνέχεια σε επαφή με δημόσιες υπηρεσίες και με δικαστικές αρχές ε, έχω μεγάλη ευαισθησία στην απονομή της δικαιοσύνης είναι ένα ευαίσθητο σημείο το οποίο υποφέρει ο Έλληνας και έχει παράπονο τον βλέπετε ότι πάει στα δικαστήρια και βγαίνει απογοητευμένος δεν ικανοποιείται από τις αποφάσεις οι οποίες εκδίδονται και είναι λυπηρό αυτό εγώ λοιπόν από τη μεριά μου και με τη δυναμική την οποία διαθέτω θα επιμείνω θα επιμείνω μέσα των, κατά, των κατάλληλων μηχανισμών να αλλάξει το σύστημα αυτό απονομή τη δικαιοσύνη και να είναι ελεγκτέο να ελέγχεται η δικαιοσύνη. Όχι να είναι αυθαίρετη και ό,τι πει ο αρχηγός από πάνω και τελείω υπόθεση. Να μπορεί ο άλλος να βγει από τα δικαστήρια δικαιωμένο. Είτε αν δεν έχει άδικο να πάρει το αδικό του και την ποινή του, αλλά όταν έχει δίκιο να πάρει το δίκιο και να βγει στην κοινωνία χαρούμενος. Αυτή είναι η αρχή μου. Το άλλο θέμα είναι ότι τα νησιά επειδή είναι απομακρυσμένα από τον κεντρικό ιστό έχουν πρόβλημα με την, ας πούμε, το πιο απλό, την καθημερινότητα. Αλήθεια είναι αυτό. Η καθημερινότητα λοιπόν, θα πω το εξής, ο Μητσοτάκης στις 11 Φεβρουαρίου του 2017 έλεγε ότι εμείς δεν θέλουμε τον Έλληνα να ζει με επιδόματα. Θέλουμε να πάρει τη ζωή του στα χέρια του και να είναι κύριος του εαυτού του. Αυτή τη στιγμή έχουμε 500 επιδόματα τα οποία τι κάνουν. Αφού έχουν φτωχοποιήσει τον ελληνικό λαό, αφού τον έχουν φτωχοποιήσει, έρχονται, έρχονται μετά να του κάνουν ελεημοσύνη. Και θα πιαστώ στο τελευταίο που βγήκε, το τελευταίο το οποίο είναι εσχρό, το θεωρώ απόλυτα εσχρό. Και μπορώ να σας καταθέσω και αντίγραφο επίσημο από το Υπουργείο Εμπορίου. Κατά το οποίο το 1953 είχε βγει ένα δελτίο επισυτισμού, επισυτιστικό δελτίο για τον Ιανουάριο. Έχω στα χέρια μου Ιανουάριο-Απρίλιο του 1953, με όνομα κτλ, κτλ. Με τη σφραγίδα του κράτους, για τα οποία δίνανε στον κόσμο τη δυνατότητα να πάει να πάρει τα χριώδη από κάποιο μπακάλικο που θα το είχε ονοματίσει από το μπακάλικο του Τάδε αυτό πάνε... το πράγμα κάνουμε σήμερα με 22 ευρώ που δίνει στον πολίτη για την οικογένειά του κάθε μήνα τι θα πάρει και τι δηλαδή ε, είναι ντροπή και ειδικά ντροπή και για τους βουλευτές Νέα Δημοκρατίας που χειροκροτούσανε για αυτό το μέτρο δηλαδή λέει ότι είστε ξαθλιωμένοι και σας δίνω ψίχουλα. Ούτε ο Λάζαρος δεν έπαιρνε τα ψίχουλα αυτά από το, από το τραπέζι του πλουσίου. Να πάρω δηλαδή 22 ευρώ και να, να χειροκροτώ κιόλα αυτή την αηδία. Μα δεν υπάρχει εγωισμός στον Έλληνα πλέον. Δεν υπάρχει. Αυτό θέλουμε να το καταργήσουμε. Αυτό θέλουμε να φέρουμε ε, επισητιστική πολιτική που να μην έχει ανάγκη ο πολίτης να ζητιανεύει, να έχει την τύχη του και να είναι αξιοπρεπής και να είναι τα πάντα όπως πρέπει να είναι σε μια κοινωνία ευνομούμενη αλλά και απόλυτα αξιοπρεπέστατη. Αυτή τη στιγμή είμαστε ρεζίλοι και όλη τη Ευρώπη. Σκεφτείτε, θα σας πω ένα παράδειγμα για να δείτε. Όταν ο Βελόπουλος το 2020 παρότι είναι στο Μητσοτάκι να, κάνει, να, να, αγοράσει φυσικό αέριο και πετρέλαιο για με ευθυ, ευ, ξεφτελιστικές τιμές τότε, ο Μητσοτάκης τον, ε, το σνόμπαρε επειδή είναι ένας αρχηγός ενός κόμματος με 10 βουλευτές. Γιατί αυτή είναι η, η υπεροψία του Μητσοτάκη. Σήμερα δεν μπορεί να βρει τίποτα, αγοράζει το LNG από την Αμερική και το πληρώνουμε χρυσάφι. Ακούστε, η Σουηδία πληρώνει τη Μεγαβατόρα 28 ευρώ σήμερα, η Δανία 32, η Βουλγαρία που είναι το πιο φτωχό κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πληρώνει με 45 ευρώ τη Μεγαβατόρα, η Ιταλία 67, θέλετε να ακούσετε η Ελλάδα πόσο την πληρώνει, πόσο? 235 ευρώ, πώς επομένως από εκεί και πέρα να θέλετε το ρεύμα να το πληρώσετε φτηνά ή τις παροχές ηλεκτρικής ενέργειας που όλα εξαρτώνται από εκεί τα εργοστάσια. Έχουμε εργοστάσια, παράγουμε τίποτα εμείς αυτή τη στιγμή. Εισάγουμε από 197 χώρες, από 197 χώρες. Μέχρι εισάγουμε κύριοι αυτή τη στιγμή και το προϊόν της Καλύμνου, το μέλι, εισάγουμε μέλι από πού λέτε, από τη Λιθουανία. Εισάγουμε μέλι από τη Λιθουανία. Εισάγουμε πατάτες από την Αίγυπτο. Λεμόνια από την Τουρκία. Λεμόνια από την Τουρκία. Λοιπόν, αυτό δεν είναι πολιτική. Αυτό είναι καθαρά μία ανερμάτιστη πολιτική που οδηγεί σε εξαθλίωση το λαό το λαό αυτό τον υπέργο, τον υψηλόφρονα και τον γενναίο και τον, άλλο, τον λαό με απόλυτο εγωισμό. Αυτό λέω μόνο. Σελπέδιο. Αυτά θέλουμε να τα διορθώσουμε, να τα εξαφανίσουμε. Αυτή τη σημερινή κατάσταση θέλουμε να την εξαφανίσουμε. Παίρνουμε την Ελλάδα στα χέρια μας και έχουμε πρόγραμμα 490 σελίδων με το οποίο λέμε εμπεριστατωμένα, πέστε μου ένα κόμμα που έχει τέτοιο πρόγραμμα, 490 σελίδες εμπεριστατωμένα, πώς θα φτάσουμε να ανυψώσουμε την Ελλάδα, να την κάνουμε κυρίαρχη και υπερήφανη. Άρα λοιπόν κύριε Γιάννη Κουρί, αυτά λέτε στον λαό της Δωδεκανήσου. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά τα οποία είναι για όλη την Ελλάδα, πολύ περισσότερο θα είναι για τη Δωδεκάνησο η οποία έχει ένα πρόβλημα ότι πληρώνει τα αγαθά της πολύ πιο ακριβά, κατά δύο με τρεις φορές ακριβότερα από είναι την Υπηρωτική Ελλάδα, γιατί έχει τον επίναυλο της αλάσιας μεταφοράς. Αυτά εδώ πέρα τα πράγματα για τους ντόπιου πρέπει να καταργηθούν, για όλους τους δωδεκανήσους, είτε είναι πλούσιοι είτε είναι φτωχοί. Να είμαστε δίκαιοι για όλο τον κόσμο. Πολύ δυναμη, με πολύ δυναμισμό τα λέτε αυτά. Αυτό βλέπουμε. Ε, εάν δεν είχα αυτό το δυναμισμό και στην σημερινή μου ηλικία δεν θα κατέβαινα στην πολιτική. Διατηρώ δυναμισμό ανώτερο από έφηβο και ε, είμαι διατεθειμένος να τον δω, αποδώσω όλο αυτό το δυναμισμό στην ουσιαστική πολιτική μέσα από την Βουλή και μέσα από το κόμμα. Ε, μία τελευταία ερώτηση και να κλείσουμε. Τώρα ταξιδεύετε έτσι δεν είναι Πάτε από νησί σε νησί Τι ακριβώς σας λένε Οι, οι κάτοικοι των νησιών ε, Πως σας, πώς σας δέχονται Με δέχονται πάρα πάρα πολύ Εγκάρδια Πάρα πολύ πολύ εγκάρδια Και να Λάβουμε υπόψη μια παράμετρο Ότι εγώ πρώτη φορά Εκτίθεμαι μετά από τα τόσα Παλιά χρόνια που ήμουνα Ενεργό μέλος στην πολιτική Και νιώθω πολύ μεγάλη συγκίνηση και υποχρέωση βέβαια. Ε, αυτή τη στιγμή με καλούν από τη Ρόδο, με καλούν από την Κό, με καλούν από την Αστιπάλεια, από τη Λέρο, από την Πάτμο. Για μένα είναι και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχω 7.000 οπαδούς και έχω συνέχεια προσκλήσεις για να πάω να μιλήσω, για μένα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και γιατί φαίνεται ότι οι δικές μας, οι, τα δικά μας γκάλωπ, οι δικές μας εισφυγμόμετρήσεις δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που ανακοινώνουν τα πετσοταϊσμένα κανάλια με τα 4% το Βελόπουλο κτλ. Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη στο προσυνέδριο στην ημαθία το ποσοστό του Βελόπουλου ήταν 12% επίσημα, επίσημα. Εδώ στα Δωδεκάνησα συζητιέται ότι είναι γύρω 8 με 10%. Με λοιπόν, κύριε Γιάννη Κουρή, να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την κουβέντα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε, γιατί θα μας επισκέπτεστε συχνά. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα... πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.